Ναι, αλλά ο κύριος Δήμαρχος μας είπε. Ακούστε με. Έχετε δίκιο να φωνάξετε, να βρίσκετε. Δεν θέλω να φωνάξω. Έχετε δίκιο. Θα βρίξω. Όχι. Έχετε δίκιο. Λέω τις αλήθειες μου. Έχετε δίκιο γιατί εσείς υφίσταστε. Το δίκιο από πού θα το πάρουμε. Ναι, να πω και εγώ δύο λόγια. Φίλε μου, μιλάς με δύο λόγια και δεν έχω πρόβλημα. Ωραία, πείτε. Έχετε δίκιο να πείτε ό,τι θέλετε. Έχετε δίκιο. Γιατί εσείς υφίσταστε αυτή τη στιγμή τις δυσκολίες, τις πλημμύρες των σπιτιών. Τα αίματα. Μα δεν είναι θεωρία. Ένα έργο δεν γίνεται επειδή θα πω εγώ να γίνει αύριο. Εδώ και 15 ημέρες τι κάνω. Σας λέω και πάλι. Ανακόμματα έχουν προβλήματα στον Εύρο, στη Ροδόπη, σε πολλά σημεία. Λόγω του εδάφους δεν κατασκευάστηκαν αυτές τις 15. Αυτό είναι το επίσημο που έχω εγώ από τους δικούς μας δημοτικούς που θα βάλουν και την υπογραφή τους σε ένα έργο. Για να γίνει ένα έργο, κάποιους υπογράφουν. Δεν κάνω εγώ το έργο, δεν κατασκευάζω εγώ το έργο. Εμείς αναθέσαμε μια σειρά από έργα και εργολαβίες και άμεσες για να γίνει μια πρόχειρη αποκατάσταση. Εκεί όμως που υπήρχαν πολλά νερά, πολύ μεγάλη λάσιμη, πώς να το πω, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν αυτά τα έργα. Τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση από εγώ την υπηρεσία. Α, κύριε, δεν καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Είχαν φύγει τα νερά. Αυτό το λες εσύ. Τώρα δεν είναι ο διευθυντής.